τη βεβαιότητα πως το 2018 θα είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για την χώρα μας, καθώς θα σημάνει την αρχή μιας νέας περίοδου προς μια μεταμνημονιακή εποχή, εξέφρασαν με σημερινές τους δηλώσεις βουλευτές Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Στέφος και Μερόπη Τζούφη, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές τους για καλή χρονιά προς όλους. Όπως τόνισαν οι δύο βουλευτές, το 2018 θα είναι μια καλύτερη χρονιά για την Ελλάδα, χρειάζεται όμως μεγάλη προσπάθεια και συστράτευση από όλους προς την κοινή αυτή κατεύθυνση για σημαντικές αλλαγές στον δρόμο εξόδου της χώρας από τα μνημόνια. Αφήσαμε πίσω μας μια δύσκολη χρονιά. Μια δύσκολη χρονιά στην οποία μπορέσαμε και πετύχαμε συλλογικά και συνολικά σημαντικά πράγματα. Το 2018 φαίνεται ότι θα είναι μια καλύτερη χρονιά. Είναι η έξοδος από τα μνημόνια. Από τα μνημόνια που τη ζωή των Ελλήνων πολιτών για αρκετά χρόνια την έχουν κυριολεκτικά διαλύσει. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι η καινούργια χρονιά και με τα μηνύματα που έχουμε και με τα μηνύματα που έχουμε στην περιοχή μας και είναι θετικότητα, θα σημάνει την αρχή μιας νέας περίοδου. Θέλω να ευχηθώ από την καρδιά μου σε όλους και όλες. Πρώτα να έχουμε υγεία και να είμαστε αισιόδοξοι, δυνατοί και σίγουρα θα βγούμε νικητές πολύ σύντομα. Καλή χρονιά σε όλους μας. Πρώτα απ' όλα να απευθύνω τις θερμές μου ευχές σε όλες και σε όλους. Πρώτα απ' όλα για υγεία, για ειρήνη και για ευημερία ατομική και οικογενειακή και συλλογική. Μετά, όπως είπατε, από έναν κόσμο που αλλάζει, που έχει δυνατότητες, αλλά που αυξάνονται τρομακτικά και οι κοινωνικές ανισότητες. Το 2018 για τη χώρα μας είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Στο μετέχμιο, μετά από έναν βαρύ μνημονιακό χειμώνα πολλών χρόνων, που νομίζουμε βάσιμα και ρεαλιστικά ότι αυτή η περίοδος μπορεί να τελειώσει, όχι βέβαια οριστικά, χρειάζεται να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, στο βαθμό που αναλογεί στον καθένα, διότι πράγματι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπατριωτών μας έχει υποστεί πάρα πολλά δεινά και ευελπιστεί σε καλύτερες μέρες. Όμως αυτή η επόμενη μέρα απαιτεί συλλογικότητα ώστε να κινητοποιηθούν όλες εκείνες οι παραγωγικές δυνάμεις, ώστε η επόμενη μέρα να μην αναπαράγει το προηγούμενο παραγωγικό μοντέλο που οδήγησε στη χρεοκοπία και στα κοινωνικά δεινά. Επομένως, νομίζω ότι όλοι μαζί πρέπει να συστρατευτούμε σε μια συλλογική προσπάθεια για να αλλάξουν και άλλα πράγματα στην οργάνωση του κράτους μας, στο να αποδοθεί με σωστούς κανόνες η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά να λύσουμε πιθανώς και εθνικά θέματα που για χρόνια παραμένουν ανοιχτά. Θερμές ευχές σε όλες και σε όλους. Από την πλευρά τους, ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Δημάρχος Ιωαννιτών Θωμάς Μπέγκας ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους. Τόνισαν δε πως οι προσπάθειες τόσο σε επίπεδο περιφέρειας όσο και Δήμου θα συνεχιστούν ακόμα και πιο εντατικά το επόμενο διάστημα για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που απασχολούν τον τόπο και να έρθουν καλύτερες ημέρες για όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους μας. Η Περιφέρεια Υπήρου θα συνεχίσει εντατικά τις προσπάθειες για καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Ευχόμαστε η πατρίδα μας να φύγει από αυτή την αβεβαιότητα που έχει σήμερα και όλοι μαζί σε λίγα χρόνια να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα από το σφίξιμο που έχουμε σήμερα από όλες τις μεριές. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους τους υπηρώτες και σε όλους τους Έλληνες και σε όλους τους απόδημους και τους απανταχού της γης. Ανατέλει μια καινούργια χρονιά το 2018 και πραγματικά έχουμε πολλές ελπίδες να αποθέσει το 2018. Είναι η ώρα ο τόπος να προχωρήσει στην ανάταση, στην ανασυγκρότηση. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή το πιστεύουμε πολύ. Πιστεύουμε ότι έχουμε βάλει τις βάσεις σε αυτή την κατεύθυνση από τα προηγούμενα χρόνια, από τη δουλειά των προηγούμενων χρόνων και τώρα θα δρέψουμε καρπούς. Αυτό ευελπιστούμε να γίνει για όλη τη χώρα, για όλο τον τόπο, για να μπορέσουμε πλέον να πάμε στις χρονιές τις χαρούμενες, τις ευχάριστες, να ξεφύγουμε από τις χρονιές της κρίσης. Άρα λοιπόν, να ευχηθώ δύναμη, υγεία σε όλους τους πολίτες του Δήμου Ιωαννιτών και όχι μόνο. Αυτές τις μέρες πρέπει να δίνουμε ευχές για όλο τον κόσμο, για όλη τη χώρα.
να ζήσουν το 2018 πλέον με αξιοπρέπεια, κάτι το οποίο επαναλαμβάνω όλες αυτές τις μέρες, και η αξιοπρέπεια έχει σχέση με τη μείωση της ανεργίας, δουλειά στον κόσμο, να γυρνά στο σπίτι με ένα μεροκάμωτο, να μπορούν να είναι αξιοπρεπείς πολίτες απέναντι στους ίδιους, σε αυτούς τους αλλά και στις οικογένειές τους. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2018, υγιές το 2018, αισιοδοξία να βλέπουμε, πρέπει να μιλάμε για αισιοδοξία, πρέπει να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια, και νομίζω ότι όταν είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον τόπο πετυχαίνουμε πολλά. Άρα λοιπόν και διάθεση να πάμε μπροστά ενωμένοι. Καλή χρονιά. Τις ευχές του για το 2018 προς όλους έστειλε και ο Πρυτανής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γιώργος Καψάλης, ο οποίος σημείωσε πως θα είναι μια χρονιά στην οποία αναμένονται σημαντικές εξελίξεις σε κρίσιμα και σημαντικά θέματα που απασχολούν το Πανεπιστήμιο. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, στους φοιτητές μας, στους καθηγητές μας, στο διοικητικό προσωπικό και ασφαλώς και σε όλους τους συμπολίτες μας. Είναι μια χρονιά η οποία έχει σημαντικά ζητήματα να επιδείξει, όπως για παράδειγμα την εξέλιξη της συνεργασίας με το ΤΕΙ Υπήρου, ένα κρίσιμο θέμα. Θεωρώ ότι θα είμαστε σε θέση να εγκαινιάσουμε δύο μουσεία στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπως επίσης να αντιμετωπίσουμε στο σύνολό του και τα οικονομικά ζητήματα τα οποία είχε το Πανεπιστήμιο μέχρι πρόσφατα. Εκείνο το οποίο κρίνω σημαντικό και νομίζω ότι είναι σημαντικό για ολόκληρη την κοινωνία μας είναι η συνεργασία, η ομοψυχία, η αλληλεγγύη, οι διαφορετικές απόψεις, αλλά όμως όλες οι απόψεις μπορούν να συγκλίνουν, γιατί όλοι αγαπάμε το Πανεπιστήμιο μας και αυτή την πόλη.